Πάνω από 500.000 νέα περιστατικά καρκίνου, κεφαλής και τραχύλου έχουμε κάθε χρόνο σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτελώντας την 8η συχνότητα μορφή καρκίνου του ανθρώπινου σώματος, ενώ ταυτόχρονα η ασθένεια σκοτώνει περισσότερο από 200.000 ασθενείς που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία. Σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, το καρκίνωμα εξπλακώδους επιθυλίου της περιοχής κεφαλής και τραχύλου αποτελεί την κυριότερη αιτία θανάτου και αναπηρίας σε πολλά μέρη του κόσμου. Μάλιστα, τα 3/4 των κρουσμάτων του καρκίνου, στοματικού καρκίνου, θα είχαν αποφευθεί εάν οι ασθενείς σταματούσαν το κάπνισμα και το αλκοόλ. Η ραγδαία αύξηση της συχνότητας της ασθένειας έχει θορυβήσει την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα και το 2015 η Διεθνής Οργάνωση Ογκολογίας Κεφαλής και Τραχύλου αποφάσισε και όρισε την 27η Ιουλίου του 2017 την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου κεφαλής και τραχύλου. Ο καρκίνος κεφαλής και τραχύλου αφορά κυρίως τις εξής περιοχές. Τη στοματική κοιλότητα, η οποία αντιπροσωπεύει το 7% των καρκίνων του ανθρώπινου σώματος, τον στόματο φάριγγα, τον καρκίνο των σιαλογόνων αδένων, το λάριγγα, τον καρκίνο του θυροειδούς, καθώς επίσης και το δέρμα της περιοχής κεφαλής και τραχύλου. Η μορφή του καρκίνου του στόματος, που απαντάται στο 90% των περιπτώσεων, είναι το άκανθο κυταρικό καρκίνωμα. Λέγοντας καρκίνο, εννοούμε τον ανεξέλεκτο πολλαπλασιασμό κυττάρων που προκαλούν διήθηση και βλάβη των παρακείμενων ιστών. Ειδικά στην περιοχή της στοματικής κοιλότητας, ο καρκίνος μπορεί να εμφανιστεί είτε σαν μια διόγκωση, είτε σαν μια εξέλκωση, είτε σαν μια αλλαγή της χρειάς και της σύστασης του βλενοχώνου, η οποία μπορεί να είναι είτε λευκή, είτε ερυθρή, είτε ερυθρόλευκη και η οποία δεν περνάει με την πάρο του χρόνου. Λιγότερο συχνά, αλλά επίσης σημαντικά, είναι και τα συμπτώματα και σημεία που θα πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη σημασία, ο έντονος πόνος στη στοματική κοιλότητα, καθώς επίσης η δυσκολία που παρατηρείται πολλές φορές στην κατάποση, επίσης ο έντονος πόνος που αντανακλά στην περιοχή του κάτω χείλους, καθώς και πολλές φορές διαταραχή του τρόπου που κλείνει κάποιος το στόμα του ή διαταραχή στην εφαρμογή των οντοστοιχειών. Ο καρκίνος του στόματος εκδηλώνεται συνήθως στην περιοχή των χείλων, της παριάς, στη γλώσσα, στο έδαφος του στόματος, στην υπερώα, μαλακή και σκληρή, καθώς επίσης και στα ούλα της άνω και κάτω γνάθου. Ο καρκίνος του στοματοφάριγγα εντοπίζεται στην περιοχή των αμυγδαλών, στη βάση της γλώσσας, στη μαλακή υπερώα, καθώς και στα τυχώματα του φάριγγα. Μπορεί να έχει τη μορφή διόγκωσης, ανώδυνης ή επώδυνης, η οποία εμποδίζει τη διαδικασία της κατάπωσης, καθώς επίσης μπορεί να υπάρχει και εξέλκωση, η οποία δεν περνά με την πάρα του χρόνου. Το σύστημα των σιαλογόνων αδένων περιλαμβάνει 3 ζεύγη μίζωνων αδένων. Πρόκειται για τις παροτίδες, τους υπογνάτους και υπογλώσσους αδένες, καθώς επίσης και 300 ως 700 ελάσσονες σιαλογόνους αδένες, οι οποίοι διασκορπίζονται σε όλη τη στοματική κοιλότητα, καθώς επίσης και σε έκτοπες θέσεις. Τα κακοήθη νεοπλάσματα των σιαλογόνων αδένων αντιπροσωπεύουν το 6% των καρκίνων της κεφαλής και τραχύλου και πρέπει να τονίσουμε ότι κακοηθέστεροι είναι οι ελάσσονες σιαλογόνοι αδένες. Ο καρκίνος της κεφαλής και του τραχύλου προσβάλλει συνήθως άτομα μεγαλύτερα των 50 ετών. Τελευταία όμως παρατηρείται αύξηση σε άτομα ηλικίας κάτω των 45 ετών, ιδίως στο καρκίνο του στόματος και του στοματοφάριγγα. Οι άντρες προσβάλλονται συχνότερα από τις γυναίκες, η αναλογία αυτή όμως τείνει να μεταβάλλεται τελευταία χρόνια και η αναλογία σήμερα είναι 2:1 για τον καρκίνο του στόματος. Η αιτιοπαθογένεια του ακανθοκεντρικού καρκινώματος του στόματος είναι πολυπαραγωγική. Το κάπνισμα είναι η συχνότερη αιτία για τον καρκίνο του στόματος, του στοματοφάριγγα και του λάριγγα. Ο καπνιστής εμφανίζει 6 φορές περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξει καρκίνο στο στόμα και βεβαίως ακολουθεί κατάχρηση του αλκοόλ και ο συνδυασμός δε της χρήσης αλκοόλ για καπνίσματος πολλαπλασιάζει δραματικά τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου στις περιοχές αυτές της κεφαλής και του τραχύλου. Επίσης, η υπερβολική έκθεση στην ηλιακή ακνοβολία αυξάνει την πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου των χείλων, ιδίως του κάτω χείλους, καθώς επίσης και στο δέρμα του προσώπου. Για τον καρκίνο του στοματοφάριγγα, πλέον έχει επιβεβαιωθεί η σχέση με τους ιούς HPV, δηλαδή τον ιό των ανθρώπινων θυλωμάτων, ο οποίος αποτελεί σεξουαλικά μεταδιδόμενο τύπο ιού και εξηγεί την αύξηση των περιστατικών αυτού του καρκίνου που παρατηρείται στις μικρότερες ηλικίες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχέση του αυτή στα άτομα μικρής ηλικίας, οι οποίοι δεν κάνουν χρήση καπνού και αλκοόλ. Ο καρκίνος του στόματος αποτελεί μια επιθετική μορφή καρκίνου, στην οποία η συνολική επιβίωση δεν ξεπερνά το 56%. Η πρόγνωση εξαρτάται από την έγκαιρη διάγνωση και την αποτελεσματική θεραπεία.
Σε ασθενείς που θα διαγνωστούν έγκαιρα και θα αντιμετωπιστούν σωστά, η πιθανότητα ελέγχου της νόσου ανεβαίνει και στο 90%. Η αντιμετώπιση του καρκίνου του στόματος και των όγκων των σιαρωγών αναδένων είναι παρόμοια με την αντιμετώπιση των καρκίνων σε άλλες περιοχές του σώματος. Πρώτα για μια χειρουργική νόσο, στην οποία σημαντικό είναι να εξαιρεθεί η κακοήθη βλάβη σωστά, με επαρκή όρεα ιστών και να προκαλέσουμε έτσι την εκρίζωση της νόσου. Σε πολλές περιπτώσεις θα χρειαστεί να γίνει και η αφαίρεση των επιχώριων τραχυλικών λεφαδένων και κατά περίπτωση μπορεί να ακολουθήσει ακτινοβολία, χημειοθεραπεία ή ορμονοθεραπεία για να καταστρέψουμε υπολειμματικά καρκινικά κύτταρα. Ιδιαίτερα σημαντικό στις περιπτώσεις ασθενών καρκίνου της γνατοπροσωπικής χώρας είναι η αποκατάσταση που πρέπει να ακολουθήσει μετά τον ογκολογικό χειρουργείο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πρέπει να αποκαταστήσουμε την ομιλία, τη φώνηση, τη μάσηση, καθώς την κατάπωση, καθώς επίσης και την εμφάνιση του ασθενούς, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η εμφάνιση του ασθενούς είναι η ταυτότητά του με ό,τι έχει αυτό να κάνει για τον ψυχισμό του και την επανένταξή του στο κοινωνικό σύνολο. Έτσι, ταυτόχρονα με την εμβολογική επέμβαση γίνεται και η αποκατάσταση, χρησιμοποιώντας τοπικούς ή περιοχικούς κρυμνούς, δηλαδή μεταφορά ιστών από γειτονικές θέσεις, ή σε βαρύτερες περιπτώσεις με αυτομεταμόσχευση ιστών από άλλες περιοχές και τη μεταφορά τους στην περιοχή του στόματος και του προσώπου. Θέλω να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι στο νοσοκομείο εδώ, με τις ειδικότητες που παρέχει και τις δυνατότητες, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα περιστατικά, ογκολογικά περιστατικά στην περιοχή της στόματος γνατοπροσωπικής χώρας, και αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό το οποίο αναφέρομαι. Καθώς ο καρκίνος του στόματος είναι μια επιθετική μορφή καρκίνου που σχετίζεται με υψηλά ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας, πολύ σημαντική είναι η έγκαιρη διάγνωση και η αποτελεσματική του θεραπεία. Για την έγκαιρη διάγνωση, οι οδηγίες της Αμερικάνικης Αντικαρκινικής Εταιρείας περιλαμβάνουν την αυτοεξέταση στα άτομα του υψηλού κινδύνου μια φορά την ημέρα. Η στοματική κοιλότητα είναι εύκολα προσβάσιμη από τον ίδιο ασθενή, που γίνεται εύκολα τόσο η επισκόπηση όσο και η παρατήρησή της στο καθρέφτη. Μπορεί κάθε μήνα κάποιος να εξετάζει το στόμα του, καθώς επίσης να γίνεται και εξέταση από ειδικό γιατρό στα άτομα από 30 έως 40 έτη μία φορά κάθε 3 χρόνια και πάνω την ηλικία των 40 ετών μία φορά το χρόνο. Συνήθως οι γιατροί που έχουν τη μεγαλύτερη πρόσβαση στη στοματική κοιλότητα είναι ο γενικός οδοντίατρος, γιατί οι περισσότεροι ασθενείς επισκέφτονται σε μεγάλη συνόδευση του οδοντίατρου, καθώς επίσης και άλλοι ειδικοί γιατροί οι οποίοι έχουν σχέση με την παθολογία του στόματος. Είναι πολύ σημαντική ο ρόλος του γενικού οδοντίατρου για την πρώιμη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου στοματικής κοιλότητας, ώστε μετά, όταν υπάρχει κάποια υποψία ή κάποια βλάβη, μπορεί να το παραπέμψει στον ειδικό στοματικό γνατοπροσωπικό χειρουργό για περαιτέρω αντιμετώπιση. Τελειώνοντας, η αποτελεσματική αντιμετώπιση στηρίζεται στην έγκαιρη διάγνωση. Για το σκοπό αυτό, σε συνεργασία με τον διοικητή του νοσοκομείου Τρίπολης, αποφασίστηκε στις 2 και 3 Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη και Πέμπτη, να γίνει προληπτική εξέταση και ενημέρωση για τον καρκίνο κεφαλής και τραχύλου στα εξωτερικά ιατρία του τμήματος στοματικής και γνατοπροσωπικής χειρουργικής του νοσοκομείου Τρίπολης. Απευθυνόμαστε όχι μόνο στον εργατικό λαό, αλλά και στους γύρω όμορους νομούς, γιατί το τμήμα στοματικής και γνατοπροσωπικής χειρουργικής του νοσοκομείου Τρίπολης είναι το μοναδικό στην περιφέρεια Πυροπολίσου.